Και πριν συνεχίσω, θυμηθείτε να κάνετε εγγραφή στο κανάλι και να ενεργοποιήσετε το καμπανάκι για να ενημερώνεστε άμεσα για τα καινούργια βίντεο. Κάντε και ένα like και μοιραστείτε και το βίντεο. Όλα αυτά θα μου δώσουν χαρά και κουράγιο για να συνεχίσω και σας ευχαριστώ. Η διάρρεια ορίζεται ως συχνές κενώσεις με χαλαρά ή υδαρή ασχημάτιστα κόπρανα. Πρόκειται για μια συχνή πάθηση και συνήθως δεν είναι σοβαρή. Πολλοί άνθρωποι έχουν διάρρεια μία φορά ή δύο φορές το χρόνο. Συνήθως διαρκεί 2 με 3 ημέρες και μπορεί να αντιμετωπιστεί διαιτητικά. Ορισμένες περιπτώσεις χρειάζονται ιατρική φροντίδα επειδή η διάρρεια μπορεί να απολέσει γρήγορα το νερό και ηλεκτρολίτες που χρειάζεται ο οργανισμός για να λειτουργήσει. Οι νέοι, οι ηλικιωμένοι και οι πολύ άρρωστοι άνθρωποι μπορεί να έχουν δυσκολία στην αντικατάσταση των απολεσθέντων υγρών. Η διάρρεια που διαρκεί για αρκετές εβδομάδες ή περιέχει αίμα μπορεί να σημαίνει ότι έχετε μια σοβαρή ασθένεια. Σε αυτές τις περιπτώσεις θα πρέπει να επικοινωνήσετε με τον γιατρό σας. Τα συμπτώματα της διάρρειας περιλαμβάνουν φούσκωμα ή κράμπες στην κοιλιά, λεπτά ή χαλαρά κόπρανα, υδαρή κόπρανα, άμεση ανάγκη για κένωση και ναυτία, στομαχικές διαταραχές και εμετός. Δείτε στη συνέχεια 5 βότανα με συνταγές για τη διάρρεια. Νούμερο 1. Αγριμονιά. Παίρνουμε τα σπόρια του φυτού αγριμονιά και τα βάζουμε για 8 ώρες μέσα σε κόκκινο κρασί. Πίνουμε λίγο μετά το φαγητό. Το αγριμόνιο είναι ένα σημαντικό βότανο που θεραπεύει πολλές αρρώστιες και επουλώνει πληγές. Περισσότερα μπορείτε να δείτε σε σχετικό βίντεο που υπάρχει στο κανάλι. Τον σύνδεσμο θα τον βρείτε κάτω από αυτό το βίντεο στην περιγραφή. Νούμερο 2. Αψιθιά. Ρίχνουμε 2 γραμμάρια άνθη και φύλλα αψιθιάς σε 2 ποτήρια καυτό νερό και ύστερα από 10 λεπτά τα σουρώνουμε. Πίνουμε 2 ποτήρια την ημέρα. Αν και η γεύση της είναι πικρή, θα αποφύγουμε να βάλουμε ζάχαρη. Νούμερο 3. Ρίγανη. Βράζουμε μία μικρή ποσότητα και πίνουμε 2 με 3 φορές την ημέρα. Όπως ξέρουμε, είναι πολύ καυστική, αλλά όσο πιο δυνατή, τόσο πιο αποτελεσματική. Και εννοείται πως δεν βάζουμε ζάχαρη. Η ρίγανη είναι ένα σημαντικό βότανο και υπάρχει σχεδόν σε κάθε σπίτι. Και είναι φυσικό γιατί νοστιμίζει τα περισσότερα φαγητά και τις σαλάτες μας. Είναι όμως ένα βότανο που έχει πολλές και ωφέλιμες ιδιότητες για την υγεία. Περισσότερα μπορείτε να δείτε σε σχετικό βίντεο που υπάρχει στο κανάλι. Ο σύνδεσμος βρίσκεται κάτω από αυτό το βίντεο στην περιγραφή. Νούμερο 4. Καλέντουλα. Σε 2 ποτήρια καυτό νερό ρίχνουμε 6 με 7 γραμμάρια άνθη και φύλλα καλέντουλας. Μετά από 10 λεπτά τα σουρώνουμε και πίνουμε το έγχυμα σε 3 δόσεις στο διάστημα της ημέρας. Περισσότερα για την καλέντουλα μπορείτε να δείτε σε σχετικό βίντεο που υπάρχει στο κανάλι μου. Τον σύνδεσμο θα τον βρείτε κάτω από αυτό το βίντεο στην περιγραφή. Νούμερο 5. Πράσινο τσάι. Σε ένα φλιτζάνι του τσαγιού βραστό νερό βάζουμε ένα κουταλάκι του γλυκού πράσινο τσάι. Αφού βράσει για 2 λεπτά, το κατεβάζουμε από τη φωτιά και το αφήνουμε για 10 λεπτά. Το σουρώνουμε και το πίνουμε. Μπορούμε να πιούμε 2 με 3 φλιτζάνια του τσαγιού την ημέρα. Περισσότερα για το πράσινο τσάι μπορείτε να δείτε σε σχετικό βίντεο που υπάρχει στο κανάλι και τον σύνδεσμο θα τον βρείτε κάτω από αυτό το βίντεο στην περιγραφή. Στο κανάλι μου υπάρχουν και άλλα βίντεο σχετικά με τη διάρρεια και τους συνδέσμους θα τους βρείτε κάτω από αυτό το βίντεο στην περιγραφή.